Πάτησες play σε αυτό εδώ το βίντεο, καλά να πάθεις. Είμαι η Ελένη, καλώς όρισες στο κανάλι μου και έλα να κάνουμε σήμερα μαζί αυτό εδώ το μακιγιάζ. Το πήραμε μια ανάσα και δεν βγαίνει η φωνή, δεν τερματίζει η πρόταση. Δεν θα σε κρατήσω άλλο σε αυτό εδώ το ανούσιο intro, πάμε στο μακιγιάζ. Όπως βλέπεις, έχω πιάσει το μαλλί μου σε έναν ό,τι να είναι ακατάστατο κότσο, γιατί διαφορετικά μακιγιάζ με τη ζέστη και μπροστά στα φώτα δεν βγαίνει. Και θα σου ξεκινήσω μακιγιάζ με ένα viral προϊόν. Είναι από την κορεάτικη εταιρεία Tirutir, το Mask Fit Red Cushion. Πρόκειται για ένα foundation σε αυτήν εδώ τη μορφή. Όπως θα δεις, έχω πάρει το mini size για να το δοκιμάσω και να μην πετάξω τα λεφτά μου εάν δεν μου κάνει, διότι πρόκειται για ένα ακριβό προϊόν. Δεν είναι φτηνό σαν foundation εάν συγκρίνεις τη σχέση ποσότητας και τιμής. Αυτό εδώ εγώ το πήρα κοντά στα 18 ευρώ, είναι το mini size. Είναι η απόχρωση 23 nit sand, θα μπορούσα σήκωνα και μια πιο σκούρη αποχρωσούλα, εν πάση περιπτώσει. Έρχεται με το δικό του σφουγγαράκι, το οποίο είναι must have, με αυτό το απλώνεις και ανοίγοντας τη συσκευασία, εδώ πέρα μέσα βρίσκεις το προϊόν. Βουτάς το σφουγγαράκι μία καλά να πάει το προϊόν παντού και νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί δεύτερη φορά. Πρόσεξέ με. Ξεκινάω και πρώτα τοποθετώ το προϊόν παντού. Βλέπεις ότι το σφουγγαράκι έχει ρουφήξει αρκετή ποσότητα για όλο το πρόσωπο. Ίσως το ξαναβουτήξω για να κάνω σημεία που έχω αφήσει έτσι κενά ή σημεία που θέλω να περάσω λίγο καλύτερα. Θα με κοιτάω στον καθρέφτη να δω πώς το απλώνω, γιατί από την κάμερα δεν είναι ευκρινές αυτό που βλέπω εγώ τουλάχιστον. Αυτό που έχω να σου πω είναι το εξής. Δεν υπάρχει κάλυψή του. Δεν υπάρχει η κάλυψή του. Δεν μπαίνει μέσα σε πόρους. Δεν τονίζει τίποτα από λεπτές γραμμές κτλ. Δεν κάθεται δηλαδή άσχημα πάνω στην επιδερμίδα. Δεν αισθάνεσαι ότι φοράς foundation. Δεν αισθάνομαι ότι δεν απλώνω τίποτα. Εγώ σαν αίσθηση αυτό που παίρνω είναι ότι απλά χτυπάω ένα σφουγγαράκι πάνω στο πρόσωπό μου. Ειλικρινά σου μιλάω. Έχω πάθει σοκ. Ίσως είναι ένα από τα καλύτερα foundation που έχω χρησιμοποιήσει. Στο μειονέκτημα του θα βάλω το μικρό σφουγγαράκι που εντάξει είναι το mini size και εδώ ειδικά αφήνει, κάνει κάτι στάμπες. Θέλει δηλαδή καλό πάτημα για να κάτσει καλά το προϊόν και να μην αφήνει το σημάδι από το σφουγγαράκι ουσιαστικά. Πήρα ελάχιστο ακόμα για να περάσω και στο λαιμό. Στα πλάς του θέλω να σου προσθέσω και το ότι έχει εξαιρετική διάρκεια. Δεν λιώνει μέσα στη μέρα, είναι σταθερό παρά τις αντίξωες συνθήκες. Το δοκίμασα αυτή την εβδομάδα που η θερμοκρασία έφτασε ταβάνι. Εγώ έλειωνα, το foundation όχι. Εάν στο προτείνω, ναι με το χέρι στην καρδιά. Εάν θέλεις και έχεις να διαθέσεις ένα ποσό για το foundation σου, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι το έχω βάλει τσάντα και ανανεώνω ανά πάσα ώρα και στιγμή. Έχει και το καθρεφτάκι του, τσακ. Θα το δεις στην πορεία πώς συμπεριφέρεται και με τα άλλα προϊόντα που θα βάλουμε πάνω. Φοβερό προϊόν, φοβερό προϊόν. Πάμε να βάλουμε concealer, δεν έχω κάποιο καινούριο. Παίρνω από NYX το Bear With Me Serum Concealer, το οποίο λατρεύω και αγαπώ. Το έχω σε μια έτσι πιο σκούρη απόχρωση, πιο καλοκαιρινή. Το δουλεύω με το πινελάκι του concealer από Mon Reve πρώτα στο χέρι μου. Βάζω καλά-καλά το προϊόν να πάει παντού και μετά ξεκινάω, τοποθετώ και θα δουλέψω με τα δάχτυλα. Είναι ένα συγκλονιστικό κονσίλερ. Σε μένα έχει κάτσει φανταστικά. Ξέρεις πόσο δύσκολη είμαι εγώ με τα κονσίλερ. Δηλαδή μπορεί με όλα τα υπόλοιπα να είμαι λίγο ελαστική, να λέω ναι, εντάξει, δεν πειράζει που το κάνει αυτό. Με το κονσίλερ είμαι τέρμα αυστηρή. Το αγαπώ. Αφού είμαστε στην NYX, θα μείνω στην NYX, θα βάλω πουδρίτσα Can't Stop, Won't Stop, διαλυμένη. Θα σου πω. Την βλέπεις, έχει πιάσει παν, εδώ γίνεται χαμούλης. Αυτή κοντεύει να μπει έμπτης. Αλλά δεν είναι ότι
ξεκινάω εγώ ταυτόχρονα που δράρωμαι, την υπερχρησιμοποίησα, είναι ότι έχει ελάχιστη ποσότητα μέσα. Τελείωσε, μπαμ και κάτω. Έχω 1 εκατομμύριο πούδρες, δεν τη χρησιμοποιώ καθημερινά, την χρησιμοποιώ πολύ συχνά βέβαια. Στην αρχή δεν μου άρεσε, τώρα μου αρέσει. Στην αρχή νιώθω ότι μου κάθεται σαν στόκος. Ίσως ήταν λάθος η στιγμή που τη χρησιμοποίησα και με τον τρόπο που τη χρησιμοποίησα. Ίσως εκείνη τη φάση ήμουνα πιο ξηρή λόγω των ενεργών συστατικών και μου κάτσε έτσι βαριά. Τώρα είναι μια πούδρα που μου αρέσει. Κάνει καταπληκτική δουλειά, ματάρι, δεν κάθεται βαριά πλέον στην επιδερμίδα. Θα μου πεις, είναι καλοκαίρι και λιώνεις, οπότε είναι μια πιο καλή περίοδος για να τη χρησιμοποιείς. Σπάνια περνάω τις πούδρες κάτω από το μάτι. Πρέπει για μένα για να το κάνω αυτό το μακιγιάζ να είναι ένα βαρύ βραδινό μακιγιάζ. Σε καθημερινά μακιγιάζ δεν περνάω πουδρίτσα γιατί θέλω κατά τη διάρκεια της μέρας με αυτήν εδώ την κίνηση να μπορώ να ξαναστρώνω το κονσίλερ μου αυτόματα. Και πάμε λίγο σε αυτό εδώ το κουτάκι. Τα είδα γενικά τα Dust & Cream να παίζουν. Συγκεκριμένα τα είδα από την Jenny Mastora που έχει έναν φανταστικό λογαριασμό στο TikTok. Και 1, 2, 3 μπήκα στο μαγαζί, ψώνισα τα πρώτα προϊόντα και σαν γενικό σχόλιο πριν ξεκινήσουμε να βαφόμαστε θα σου πω ότι σίγουρα θα δοκιμάσω κι άλλα. Όχι σε καμία περίπτωση, το κουτάκι δεν είναι PR, το κουτάκι ούτε εγώ το αγόρασα για να βάλω μέσα τα προϊόντα. Έτυχε μία μαθήτριά μου να μου φέρει δωράκι από τα Dust & Cream μέσα σε αυτό το κουτάκι, οπότε είπα για το βίντεο τι ωραία ευκαιρία, τι καλές το θα ήταν να βγάζεις τα προϊόντα από εδώ μέσα. Δεν πήρα ούκο λίγα, το δεν πήρα ούκο λίγα δεν κάθεται συντακτικά, θα το καθίσουμε εμείς. 4 πινελάκια, τα έχω πλύνει, θα τα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα πινελάκια today. Λοιπόν, ένα είναι αυτό εδώ το λοξό πινέλο. Έχουν πολύ μαλακή τρίχα και δεν είναι ούτε τέρμα φλάφι, ούτε τέρμα συμπαγή. Κάτι που νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ, έτσι όπως το ένιωσα αρχικά το πινέλο, και για πουδρανιά αλλά και για υγρά προϊόντα. Το εκτιμώ αυτό πάρα πολύ σε πινέλο να είναι multitasking. Πάμε σε αυτό εδώ πέρα το οποίο το ονομάζει Small Powder Brush, είναι το SD125, ενώ το προηγούμενο που σου έδειξα είναι το Blush Brush, το SD123. Θα τα βρεις και στην περιγραφή τα προϊόντα, μην τα λέμε αυτά. Πρόκειται για αυτό εδώ πέρα, το οειδές πινελάκι, το ίδιο θα σου πω, τέρμα μαλακιά τρίχα, multitasking. Πήρα και 2 πινέλα ματιών. Το πρώτο είναι το Flat Eye Brush, το ED235. Ένα πολύ ωραίο smacked πινελάκι για σβησίματα και λεπτομέρειες. Και τέλος από πινέλα πήρα το Small Blending Eye Brush, το ED225. Λοιπόν, αν και η εταιρεία το ονομάζει Blending Brush, εγώ δεν θα το έλεγα Blending. Γιατί μπορεί να έχει το σχήμα του Blending, αλλά είναι αρκετά σφιχτή η τρίχα του. Πιο πολύ εγώ θα έκανα σβησίματα με αυτό παρά blending. Εγώ στο blending θέλω να είναι πιο ελεύθερες οι τρίχες του πινέλου για να μπορούν να πηγαινοφέρουν ωραία και ομοιόμορφα τη σκιά. Έχουμε ένα baked bronzer συγκλονιστικό. Θα τα πούμε όλα καθώς αβαφόμαστε. Το πήρα στην απόχρωση 402 Dark Honey. Έχω πάθει σοκ. Ένα ρουζάκι από τη σειρά Compact Blush στην απόχρωση Dusty Rose. Είναι αυτό εδώ. Πήρα 2 eyeshadow stick. Το ένα είναι στην απόχρωση Shimmery Bronze και το άλλο είναι στην Shimmery Beige. 2 μολυβάκια χιλιών. Το ένα είναι από τη μηχανική του σειρά τα Infinity στην απόχρωση 04. Και το άλλο είναι τα απλά του τα Perfect Precision Intense Color High Definition, τέλος πάντων. Είναι η απόχρωση, μπάστε και θα σου πω, Rednet Plump. Ένα από τα πιο ωραία nude που έχω ποτέ δει. Συγκλονιστικό αυτό, το δείχνω γιατί τα άλλα 2 θα τα βάλουμε στο μακιγιάζ μας σήμερα, αυτό όχι. Και πήρα και ένα bullet κραγιονάκι από τη σειρά Creamy Lipstick στην απόχρωση 044, Life is a Peach. 2 σχόλια έχω να κάνω πριν συνεχίσουμε το μακιγιάζ μας. Νούμερο 1. Δεν είχα σε καμία υπόλοιψη τα Dust & Cream. Βαφόμουν μικρότερη με αυτά. Όταν άρχισα να αντιλαμβάνομαι και να καταλαβαίνω την έννοια μακιγιάζ, την απόδοση των προϊόντων, άλλο δεν με ικανοποιούσανε. Επανέρχομαι σε αυτά σαν εταιρεία και έχω να σου πω ότι το level up είναι τεράστιο. Και δεύτερον, προς αποφυγή παρεξηγήσεων, έχω πάθει σοκ, κόκο μπλόκο, διότι την ίδια μέρα που εγώ έχω γυρίσει από τα μαγαζιά, βλέπω στο Instagram βίντεο της Τζένι Δανέζης
που δείχνει promotion τα Dustin Cream και σχεδόν τα μισά προϊόντα, δηλαδή πάρα πολλά από αυτά που έχω πάρει είναι καλά. Η Jenny Danese έχει ένα full face με τα πάντα όλα μέσα από προϊόντα τη Dustin Cream. Συνειδητοποιώ ότι αυτά που πήρα είναι η ίδια με τη Jenny Danese. Οπότε κάποιο κακοπροαίρετο θα μπορούσε να πει αυτό το βίντεο αντιγραφή. Σου εξηγούμε από τώρα ότι πρόκειται για καρασιμπτωσάρα. Ωστόσο, πάρα πολύ περήφανη αισθάνομαι που έχω διαλέξει ίδια προϊόντα με την Jenny Danese. Αλλά πάμε να βαφτούμε. Παίρνω το baked bronzer. Λοιπόν, φίλοι, είναι βελούδινο, είναι μεταξένιο, δεν είναι καθόλου πουδρίλα. Αυτό που εμένα δεν μου άρεσε καθόλου στο Dustin Cream, βουτάω το πινέλο καθώς σου τα λέω, έχουν ένα ελαφρύ kickback, ψέματα να μην λέμε, αλλά δεν είναι κάτι που με απασχολεί ιδιαίτερα εμένα αυτό. Και έρχομαι και αρχίζω και τοποθετώ εδώ. Η απόχρωση είναι ιδανική για να δημιουργήσεις αυτό το φυσικά ηλιοκαμένο look. Είναι τέρμα καλοκαιρινή απόχρωση. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό που εγώ δεν εκτιμούσα καθόλου στα Dustin Cream ήταν ότι δεν είχαν καθόλου καλή απόδοση και ήταν πολύ κυμολιέ. Καμία σχέση. Άμα σε λέω level up, σου λέω level up και το πινέλο πόσο εύχριστο και τι ωραία μου δουλεύει αυτή τη στιγμή, είναι τόσο όσο το μέγεθός του, πιάνει ακριβώς τα σημεία που θες, δεν χάνεις ας πούμε να πας να βάψεις αυτό και να καταλήγεις να έχεις βάψει αυτό. Τα πολύ μεγάλα πινέλα δεν είναι εύχριστα. Θα έρθω εγώ τώρα εδώ και θα χτίσω το προϊόν στα σημεία ακριβώς που θέλω. Επίσης, δεν αφήνουν καθόλου μα καθόλου την πουδρίλα αυτή την κακιά. Το βλέπεις και εσύ. Είναι πολύ όμορφο το αποτέλεσμα. Γίνονται ένα με το δέρμα. Πρόσεξε τώρα. Το πινέλο έχει τέτοιο μέγεθος που με ένα απλό πατηματάκι έρχεσαι και το περνάς και από τη μύτη. Ακατάστατα. Δεν χρειάζεται κάτι τρομερό. Θα το περάσω και έτσι από το μάτι, τραβώντας προς τα έξω και ειλικρινά αυτό το πινέλο το αγαπώ, είναι multitasking. Ιδανικό για να κάνεις όλο το πρόσωπο. Φίλοι, με αυτό θα σου κάνω και το concealer και το ρούς θέλω να πω επιτέλους. Αλλά βλέπεις πως με ένα πινέλο κάνεις δουλίτσα. Τίποτα. Για διακοπές, ιδανικό. Ιδανικότατο. Και όχι μόνο. Δεν έχω λόγια, πιάνει φανταστικά όλες τις περιοχές του προσώπου. Παίρνω ρουζάκι και πάνω το χτίσω πάνω από το bronzer. Το ίδιο πινελάκι, σου είπα, θέλω να σου δείξω ότι είναι multitasking. Και έρχομαι ένα τσικ πιο πάνω. Μα βλέπεις τι ωραία απόδοση. Καθόλου πουδρίλα. Κοριτσιά, δοκιμάστε τα άφοβα. Άφοβα, ό,τι σας μπει στο μάτι. Τώρα, έχει και άλλες εταιρείες μέσα στην Dustin Cream. Έχει τα Lovely, τα MIUO, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, δεν παίρνω ευθύνη για εκείνα, δεν γνωρίζω. Θα έρθω να βάλω το ρουζάκι να κλικάνω εδώ πέρα και άστο αυτό, μην το δίνει σημασία. Βάλαμε bronzer εδώ, εδώ, έξω, έξω, περιμετρικά από το bronzer θα έρθω να γλυκάνω με το ρουζάκι. Και αυτό το σημείο εδώ επίσης το γεμίζω με ρουζάκι, γλυκένω όλο το αποτέλεσμα έτσι. Θα περάσω και εδώ έτσι, να δημιουργήσουμε αυτό το ηλιοκαμένο το look. Πόσο γλυκιά και καλοκαιρινή ηλιοκαμένη όψη κάναμε. Για highlighter θα πάρω την παλέτα από Moua, την Σενιωρίτα, αυτό εδώ πέρα που είναι συγκλό highlighter. Θα βάλω αυτό το πινελάκι μέσα. Και θα έρθω εδώ να το κάνω έτσι με κυκλικές κινήσεις, να μπει μέσα στο δέρμα και να γίνει μία λάμψη φυσική η οποία βγαίνει από μέσα προς τα έξω. Δες τώρα. Το αγαπώ στη μητούλα εδώ λίγο και στο άνω μέλος των χιλιών για να τα κάνουμε και αυτό να πουν λίγο πιο στα έξω. Πάμε στο μάτι όπου θα παίξουμε μόνο με αυτές εδώ τις δύο σκιές. Θα πάρω πρώτα την Shimmery Bronze, η οποία είναι αυτή εδώ. Εγώ πεθαίνω τώρα με αυτό το χρώμα, μπορώ να σου πω. Πεθαίνω. Και τι θα κάνω. Θα έρθω αρχικά και θα βάλω εδώ, στην εξωτερική γωνία, ακατάστατα. Τίποτα. Αυτό εδώ, το βλέπεις, τελείως ακατάστατα. Θα πάρω τώρα ένα πινελάκι, το οποίο είναι ναι μεν fluffy, αλλά σφιχτά οι τριχούλες του. Το προτιμώ από αυτό, γιατί αυτό είναι πιο μικρό και είναι για πιο λεπτομέρειες, για πιο λεπτομερή δουλειά.
Κυρίας, μίλησε ελληνικά. Αυτό είναι λίγο πιο μεγάλο και θα με βοηθήσει καλύτερα στο μπλεντάρισμα. Το κάνω όλο αυτό με ταμποναριστές κινήσεις. Σηκώνω και το βλέμμα να μπει και στα σημεία που αφήνει κενό εμένα το κουκουλωτό μου μάτι. Και με ό,τι έχει μείνει στο πινέλο έρχομαι και σβρώχνω. Όχι να έρθω τελείως μέχρι εδώ, αλλά θέλω να το βγάλω από τα όρια και να το φέρω λίγο έτσι προς τα εδώ. Κοιτάω εμένα και όχι εσένα. Ωραία δουλειά. Ταυτόχρονα, πάλι με ό,τι έχει μείνει στο πινέλο, σβήνω προς τα έξω. Δημιουργώ μία μουτζουρίτσα σε αυτό εδώ το σημείο, σβήνοντας, ταμπονάροντας αρχικά το προϊόν εκεί που το τοποθέτησα και μετά σβήνω προς τα μέσα, προς τα έξω και λίγο έτσι προς τα εδώ. Να το κάνω να μην είναι οριοθετημένο το σβήσιμο, να χάνεται. Προσοχή! Η σκιά αυτή στεγνώνει και μένει σταθερή εκεί. Αυτό το λέω γιατί. Εγώ έκανα στην αρχή τοποθέτηση και στα δύο μάτια. Ήρθε μπλέντερ αυτό και τώρα αυτό δεν μπλεντάρεται γιατί στέγνωζε. Αυτό είναι στα σύν του όμως. Κάνεις πρώτα το ένα μάτι, μετά το άλλο μάτι και το αποτέλεσμα μένει σταθερό. Δεν λιώνει μες τη μέρα. Δοκιμασμένος το λέω, δεν έρχομαι εδώ πέρα πρώτα να εντυπώσω μακιγιάζ να σου κάνω. Τα έχω δοκιμάσει. Τώρα εγώ αυτό για να το σώσω θα το ξαναπεράσω από πάνω, πας και μαλακώσει και το από κάτω και γενικά θα προσπαθήσω να το πασαλείψω. Τώρα, την ίδια σκιά θα περάσουμε και θα σβήσουμε πάλι έτσι ακατάστατα στο κάτω βλέφαρο. Και θέλω πάντα να προσέχεις σε αυτό το σημείο εδώ να καλύπτεις το κενό και να το ενώνεις με το σβήσιμο που έχεις κάνει από πάνω. Θα πάρω τώρα το σμακ, το πινελάκι που πήραμε από Dust & Cream και θα αρχίσω πέρα δόθε να το σβήνω. Ξέρεις τι βλέπω τώρα και τι θέλω. Αυτό μου αρέσει. Αυτό θέλω να ανέβει λίγο προς τα εδώ. Θα πάρουμε το πινελάκι μου χρώμα απευθείας από το eyeshadow stick και θα έρθω αυτό εδώ να τα ανεβάσω κι άλλο. Θα πάρω τώρα μόλι βάκι ματιών από τη Radiant, είναι η απόχρωση 02 Pure Grey. Θα έρθω να πατήσω πάνω στις βλεφαρίδες και πάλι ακατάστατα. Κάνω μια ελαφρώς πιο χοντρή γραμμούλα και με το σφουγγαράκι που έχει από πίσω το μολυβάκι έρχομαι και σβήνω. Και το ίδιο θα κάνω και στις κάτω βλεφαρίδες όπως και στην υγρή βλενογόνο. Σε αυτό εδώ το σημείο θα έρθω και θα τραβήξω προς τα έξω για να ανασηκώσω λίγο το βλέμμα. Όπως βλέπεις είναι ένα γρήγορο μακιγιάζ. Τις κινήσεις μου τις κάνω ακατάστατα και σβήνω ακατάστατα. Με ενδιαφέρει να βγάλω αυτό το μουτζουρωμένο smoky look, το οποίο παρεπιπτόντως βρίσκω άκρος καλοκαιρινό και sexy. Θα πάρουμε τώρα την Shimmery Beige απόχρωση από τα Eyeshadow Stick και θα δώσω πρώτα φως εδώ στην εσωτερική γωνία και στο δάκρυ, αλλά ταυτόχρονα θα περάσω και θα φέρω τελείως ακατάστατα μέχρι μέσα. Δεν πάω στα άλλο μάτια ακόμα, δεν θα την ξαναπατήσω και θα πάω τώρα με το άλλο πινελάκι, το blending brush όπως το λέει η εταιρεία και θα αρχίσω αυτό εδώ όλο γλυκά γλυκά να το σβήνω και να το τοποθετώ ομοιόμορφα στο μάτι δίνοντας φως. Κοίτα τώρα αυτό εδώ το μάτι πόσο ανοίγει εδώ σε σχέση με αυτό. Και πιο ψηλά μπορούμε να το βάλουμε. Να το φέρουμε δηλαδή και να το σβήσουμε προς τα δω. Γι' αυτό δεν έφερα έτσι προς τα δω αυτή τη σκούρη σκιά. Δες ματάρα που έχουμε δημιουργήσει. Μάσκαρα επειδή δεν έχω καμία καινούργια να σου δείξω. Έβαλα μόνη μου από Essence τη Last Princess. Προσπαθώ τόση ώρα με αντισηπτικό να βγάλω αυτό εδώ και δεν βγαίνει το swatch που σου έκανα από την σκιά. Ωραία. Το κάνω και μπροστά σου να δεις. Δεν βγαίνει. Κοριτσιά, πάτε Dust & Cream και απλά θα με θυμηθείτε. Και πάμε για χυλάκι πετροκέρασο και μάγουλο βερίκοκο. Ρίκο, ρίκο, ρίκοκο. Παίρνω το μολυβάκι μου, είπαμε θα πάρουμε το Infinity, το μηχανικό στην απόχρωση 04. Θα γεμίσω και τις άκρες των χιλιών. Έτσι γλυκά σβήνοντας προς τα μέσα. Έτσι εγώ σβήνω το περίγραμμα. Για το συγκεκριμένο περίγραμμα έχω να σου πω ότι είδες πόσο αβίαστα γράφει. Δηλαδή κοίτα.
Τίποτα. Τέρμα Pigment γράφει πραγματικά κλατ. Με το που το τοποθετείς, δεν το αισθάνεσαι βούτυρο έτοιμο να φύγει από τα χείλη. Αισθάνεσαι πόσο σταθερό είναι. Το αισθάνεσαι να έρχεται και να κλειδώνει πάνω στα χείλη. Συγκλονιστικό μολύβι. Δηλαδή, τα μολύβια χιλιών της MUA είναι αυτά που σε μένα γράφουν φανταστικά με το που τα απλώνω πάνω στα χείλη. Αλλά επειδή είναι ακριβώς πολύ βουτυρένια, φεύγουν και εύκολα από τα χείλη. Κρατάει ώρες. Και πάμε και στο bullet καριονάκι. Είπαμε είναι η απόχρωση 44 από τα cream lipstick και γεμίζω στο κέντρο. Υπέροχο. Υπέροχο. Θα πάρω ένα πινελάκι να έρθω εδώ να ενώσω. Το αγαπώ. Τέλος. Αυτό ήτανε. Και θα το κάνω να φαίνεται λίγο έτσι πιο βρεγμένο. Παίρνοντας από μόνο Rev το Shiny Lips. Και πάλι θα επιμείνω στο κέντρο να τα κάνω πιο juicy. Και αυτό εδώ είναι το μακιγιάζ μας, αγαπημένες μου, για σήμερα. Το λατρεύω. Νομίζω ότι είναι το μακιγιάζ που θέλω να κάνω μόνο φέτος το καλοκαίρι. Το βρίσκω καλοκαιρινό, το βρίσκω sexy, το βρίσκω ότι ταιριάζει στη διάθεσή μου και στο vibe μου αυτό το διάστημα. Συνοψίζοντας, τεράστιο ναι, το αγάπησα, έχει μπει τσάντα, με αυτό βάφω με το πρωί, το χώνω τσάντα, με αυτό ανανεώνω το μακιγιάζ μου μέσα στη μέρα. Πίστεψε μου, δεν χρειάζεται τσάπα, το κουβαλάω κι εγώ, πήγαινε έλα. Είναι σταθερό. Αυτό που βλέπεις με το που βαφτίσεις τον καθρέφτη, αυτό θα δεις και όταν γυρίσεις. Τεράστιο ναι στην Dance the Cream, τουλάχιστον για αυτά που δοκίμασα και σου έδειξα μέχρι στιγμής. Σίγουρα θα πάρω και άλλα προϊόντα και θα τα δούμε εννοείται εδώ μαζί, είτε εδώ, είτε στο TikTok, είτε στο Instagram. Εκεί που σου λέω να έρθεις να με ακολουθήσεις, γιατί εκεί είναι πιο άμεση και πιο καθημερινή η επαφή μας. Εννοείται δεν ξεχνάς να κάνεις το subscribe σου σε αυτό το κανάλι, γιατί σας βλέπω εσάς που έρχεστε, βλέπετε τα βιντεάκια και δεν πατάτε εκείνο εκεί το κουμπάκι. Δεν πονάει, δεν κοστίζει, δεν είναι κάτι που θα σε ορίζει για την υπόλοιπη ζωή σου. Ανταυτού βοηθάς πάρα πολύ ένα μικρό κανάλι να συνεχίσει να παράγει περιεχόμενο για σένα. Κλείνοντας αυτό εδώ το βίντεο, θέλω να σου ευχηθώ καλό καλοκαίρι, διότι εγώ σιγά σιγά μπαίνω επίσημα στην έναρξη του καλοκαιριού, τη δική μου έναρξη του καλοκαιριού. Τελειώσαν τα σχολεία σε ό,τι αφορά τα παιδάκια. Είπαμε καλό καλοκαίρι στα μαθητούδια μας. Εγώ έχω άλλη μια εβδομάδα γραφειοκρατίας στο σχολείο, γραφειοκρατικής δουλειάς, αλλά αυτό είναι κάτι που δεν με βαραίνει την ψυχή καθόλου, πίστεψέ με, γιατί είναι η στιγμή που θέλεις να ηρεμήσεις και να χαλαρώσεις από όλο το εκπαιδευτικό έργο που έχεις παράγει φέτος. Και πίστεψέ με, είναι μια στιγμή που τη χρειάζεται κάθε εκπαιδευτικός. Έχω λίγο ακόμα διαβασματάκι μέχρι αρχές Ιουλίου, μέχρι να τελειώσω και την επιμόρφωση του Β1 επίπεδου που κάνω στους υπολογιστές. Και μετά, adios amigos, arrivederci Roma. Σου εύχομαι λοιπόν αυτή η καλοκαιρινή αύρα που έχει μπει και έχει ανασηκώσει τελείως σε μένα να έρθει και σε σένα, σου την στέλνω απλόχερα, να χαμογελάς, είναι καλοκαιράκι, πέτα τα βάρη από πάνω σου, όπως βγάζουμε τα χειμερινά τα ρούχα, τα βαριά, αυτά που έρχονται και μας κρύβουν και μας κουμπώνουν μέσα μας, κάνω μεταφορά έτσι, όπως λοιπόν τα βγάλαμε και βάλαμε τα τυραντάκια μας, τα μανικάκια μας, τα σορτσάκια μας, τα φορεματάκια μας και σας βλέπω να κυκλοφορείτε έξω στον δρόμο με τα φλωράλ σας, με τα άσπρα τα κυπούρ σας, με τα μπόχο, τα φορεματάκια, τρελαίνομαι τι ωραία εποχή είναι αυτή. Αν δεν είχαμε και τους καύσωνες, πραγματικά θα την αγαπούσα. Πέτα τα όλα λοιπόν και φέρε το καλοκαίρι στην ψυχή σου, φέρε το καλοκαίρι μέσα σου, για να λάμπεις κι εσύ από μέσα προς τα έξω. Η ψυχολογία είναι φτιαχτή. Εμείς την φτιάχνουμε, εμείς την κανονίζουμε, εμείς την ορίζουμε. Φτιάξε λοιπόν τη δική σου ψυχολογία. Να περνάς υπέροχα μέχρι το επόμενό μας βιντεάκι. Σου στέλνω άπειρα φιλιά. Μουα!